Είναι μια προσπάθεια τη Περιφέρεια Κρήτη σε συνεργασία με το Αγκαλιάζουν να αναδείξουμε το πρόβλημα του καρκίνου του δέρματος, ειδικά στη χώρα μας και στην Κρήτη μας, που είμαστε μια ηλιόλουστη περιοχή. Θα πρέπει να πω ότι διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος αποτελούν σήμερα την πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου παγκοσμίως και κάθε χρόνο έχουμε περισσότερα καινούργια κρούσματα σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό κρούσματων που έχουμε από τον καρκίνο του μαστού, του προστάτου, των πνευμών και του εντέρου μαζί. Γι' αυτό το λόγο οργανώνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι μια ημερίδα η οποία θα λάβει χώρα στην πύλη Βηθλεέμ την ερχόμενη Παρασκευή 16 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, όπου θα ενημερωθούμε από έγκριτους επιστήμονες για τις νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος γενικότερα. Ενώ το Σάββατο, 17 Ιουλίου, διοργανώνουμε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις. Η μία είναι στο Λίντο, στο κολυμπητήριο Λίντο, που αφορά την ενημέρωση κυρίως των νέων και των παιδιών για την πρόληψη και την σωστή υλοπροστασία. Εκεί θα είναι πρεσβευτές τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβησης. Θα γίνει μια σκεταλοδρομία κολύμβησης. Ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το Σάββατο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα, στη Λότσια, θα έχουμε πάλι μαζί μας γιατρούς, οι οποίοι θα ενημερώσουν για τον καρκίνο του δέρματος και παράλληλα θα τρέξουν και κάποιες δράσεις ψυχαγωγικές για τους ανθρώπους που θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Σταματώντας τις πρώτες σας αναφορές, κυρία Μιλάκη, δηλαδή για την αύξηση των περιστατικών μελανόματος στην Ελλάδα, αυτή την αυξητική τάση η οποία υπάρχει και βλέποντας ότι αποτελεί τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου στους άνδρες και τον έβδομο συχνότερο στις γυναίκες, διερωτάμε το εξής. Οφείλεται αυτή η αύξηση στο γεγονός ότι αψηφούμε τον κίνδυνο, δεν γνωρίζουμε τον κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τον ήλιο και εκθέτουμε το σώμα μας, τον εαυτό μας, που δεν είναι πάντα κατά ανάγκη το να βγεις έξω να κάνεις ηλιοθεραπεία, να ταξιδέψεις, να είσαι απροστάτευτος, αλλά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που φταίει ουσιαστικά φαίνεται να είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες σε σχέση με τον ήλιο. Η δυνατότητα δηλαδή των ανθρώπων για περισσότερες διακοπές και ταξίδια σε προορισμούς που έχουν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και εμείς είμαστε ένας από αυτούς. Επίσης υπάρχει μια έντονη και συστηματική έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από την παιδική ηλικία. Και ακόμη στη χώρα μας αυτό είναι πολύ έντονο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Δύο είναι τα σως σφάλματα που αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης ενός καρκίνου του δέρματος, από τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ένας στους πέντε ανθρώπους μπορεί να νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πρώτα και κύρια είναι τα σοβαρά ηλιακά εγκάβματα κατά την παιδική ηλικία, έστω και ένα έγκαυμα. Και δεύτερο, η διακοπτόμενη έντονη έκθεση στον ήλιο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς είναι ζωή, εργασία σε ένα γραφείο όλο τον χρόνο και πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, χωρίς προστασία κάποιες ημέρες το καλοκαίρι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται στην ύπαιθρο παθαίνουν δυσκολότερα μελάνωμα. Γιατί το δέρμα τους έχει αναπτύξει τους κατάλληλους αμυντικούς μηχανισμούς λόγω της μακροχρόνιας και σταδιακής έκθεσης στην ακτινοβολία. Και ένα τρίτο πράγμα είναι το lifestyle με τη χρήση των σολάριων και το τεχνητό μαύρισμα. Όπως επίσης και η χλειρονομικότητα, όταν υπάρχει ένα συγγενής πρώτου βαθμού, διπλασιάζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ενός καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω ότι η εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών τους για τη σωστή ηλιοπροστασία από την παιδική ηλικία και η συνολική κατανόηση του προβλήματος βοηθά στο μέγιστο βαθμό. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με αυτές τις δράσεις. Η σωστή ηλιοπροστασία πρέπει να γίνει βίωμα, καθώς δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να καούμε από τον ήλιο όταν είμαστε παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούμε για να πάθουμε ένα καρκίνο του δέρματος, αλλά αυτό να γίνει ένας τρόπος ζωής, μια στάση ζωής. Αναφέρατε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες που δείχνουν ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η προστασία που πρέπει να δίνουμε στο δέρμα μας. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε το ίδιο δέρμα, θεωρούμε δεδομένο ότι ξέρετε αν λίγο καεί δεν πειράζει, υπάρχουν και οι ενυδατικές κρέμες και προχωράμε και πάμε παρακάτω. Δεν είναι όμως τόσο απλά όπως ακούω από εσάς. Όχι, είναι έτσι ακριβώς. Οι αριθμοί που είπαμε μπορεί να μας τρομάζουν, αλλά γενικότερα τα νέα είναι καλά. Φαίνεται τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά φάρμακα στη διάθεσή μας που μπορούμε να ιαθούμε όταν πάθουμε ένα καρκίνο του δέρματος ή μελάνωμα. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό 365 ημέρες το χρόνο, είτε είμαστε στην πόλη, είτε στην εξοχή, είτε ακόμα και όταν έχει στη νησιά. Το καλοκαίρι πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση των ήλιων μεταξύ των ωρών 11 και 4. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας περιορίζουμε την έκθεση και δεν παραλείπουμε τη χρήση αντιλιακού. Όταν είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, εκτός από το αντιλιακό, φοράμε καπέλο με
πλατήγυρο με γυαλιά και μπλουζάκι. Σε παιδιά μπορούμε να τα προστατεύσουμε και με αυτά τα ειδικά μπλουζάκια που έχουν εμπειλιακά φίλτρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν βρίσκονται στην παραλία. Ανανεώνουμε το αντιλιακό κάθε 2 ώρες και εφαρμόζουμε το αντιλιακό τουλάχιστον 1/2 ώρα πριν από την έξοδο μας στον ήλιο. Αν τηρήσουμε όλα αυτά, τότε έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο ανάπτυξη ενός καρκίνου του δέρματος κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Γενικότερα χρειάζεται παραπάνω προσοχή. Να κοιτάξουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, να μην ψηφούμε κανένα κίνδυνο ή καμία πρόκληση, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς, και ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας πριν του κορονοϊού. Θέλω να το τονίσω αυτό. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο και είμαστε δίπλα σε όλους όσους θέλουν να εξεταστούν ή να εξετάσουν κάποιους φίλους τους, που πιθανόν ελιές δηλαδή, αλλάζουν σχήμα, μέγεθος ή χρώμα και πρέπει να δουν τον γιατρό τους σύντομα και άμεσα, χωρίς να το καθυστερούν.